5 ή 6 θα είναι τελικά τα κέντρα υγεία τη γειτονιά στην πόλη των Σερών, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σερών Πέτρο Αγγελίδη, ο οποίο μίλησε στην τηλεόραση Επιλογέ. Ο κ. Αγγελίδη την περασμένη Παρασκευή είχε συνάντηση με τον διοικητή τη 4η ΥΠΕ Μακεδονία Στράκη, Ευστράτιο Πλωμαρίτη, όπου τέθηκε το θέμα προ Με τον κύριο Πλωμαρίτη να ζητά από τον κύριο Αγγελίδη να του υποδείξει χώρου προκειμένου να στεγαστούν οι τοπικέ μονάδε υγεία. Τα κέντρα υγεία τη γειτονιά θα ιδρυθούν με σκοπό την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων της χώρας από ασθενείς που καταφθάνουν σε αυτό για πρωτοβάθμια περίθαλψη. Θα βγει και θα κάνει συνολικά την εξαγγελία ο Υπουργό, μπορεί και ο ίδιο ο Πρωθυπουργό, αφορούν 60 πόλει. Mm -hmm. Αλλά μέσα αυτέ τι πόλει, οι σέρε έχουν επιλεγεί και θα είναι σε αυτό το πρόγραμμα που θα δώσει μια μεγάλη ανακούφιση. Πρώτα στου πολίτε, mm -hmm. αλλά κατά δεύτερο λόγο και στο νοσοκομείο. Να το ξέρετε. Αυτά θα είναι τα φίλτρα που θα κρατάνε όλον τον κόσμο που δεν χρειάζεται να έρθει στο νοσοκομείο, αλλά χρειάζεται ένα γιατρό που τώρα δεν τον βρίσκει πουθενά. Αν δεν βάλει το χέρι στην τσέπη και έρχεται στο νοσοκομείο, να τον δει Σε κάθε τομεακή μονάδα υγεία θα υπάρχουν κάποιοι γιατροί, δύο-τρεις γιατροί, θα υπάρχουν νοσηλευτέ νοσηλευτές, διοικητικό, προσωπικό και ζήτησε, επειδή είναι επόμενο η δήμαρχη, εδώ εμείς οι τοπικοί ξέρουμε την χωροταξία καλά, ζήτησε να του πούμε σε ποια σημεία μπορεί να λειτουργήσουν αυτές οι τομεακές μονάδες Uh, υγείας και να είναι σε τέτοια σημεία που να uh, ανταποκρίνονται σε έναν πληθυσμό 15.000 uh, ανθρώπων. Uh, οπότε του είπα ευχαρίστως αυτό μπορούμε να του, να του υποδείξουμε εμείς uh, τα σημεία. Θα έρθει αρχές Μαρτίου πάλι για να το πούμε σε ποια σημεία μπορούν να πάνε να, uh, ξέρω, να ψάξουν να βρούνε uh, κτίρια, αίθουσες κτλ στα ιατρία της γειτονιάς θα προσληφθούν ιατροί νοσηλευτέ αλλά και διοικητικό προσωπικό, ενώ νεότερα θα υπάρξουν αρχές Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Πού θα στεγαστούν όμως τα ιατρία της γειτονιάς στην πόλη των Σερών? Ήδη έχει γίνει μια πρώτη διερεύνηση του θέματος. Να πω κάποια παραδείγματα για να γίνει κατα, κατανοητό το θέμα. Παραδείγματο χάρη, μπορεί να γίνει μια α, τομεακή μονάδα υγείας α, επί της Βενιζέλου, μεταξύ του πρώην στρατοπέδου Κολοκοτρώνη και της δειάς και θα πιάνει τις εξής περιοχές. Άνω Καμενίκια, κάτω Καμενίκια, Θρακών, Καλύβια, Ομόνια, ενδεχομένως και, ε, και Νίκια. Μπορεί να γίνει μια άλλη τομεακή μονάδα υγείας στο σημείο μεταξύ του Πλάτανο και, του, ε, ε, και της Μητρόπολης, του, ε, της Εκκλησίας ταξιαρχών. Και θα πιάνει τις περιοχές ε, Ημαρέτ, Uh, Άγιος uh, Παντελεήμων, Καλυθέα. Uh, μπορεί να γίνει μια άλλη τομεακή μονάδα υγείας uh, που να, uh, που να uh, πιάνει τις περιοχές Άγιος Αντώνιος, uh, uh, κατακονόζει uh, ένα μέρος uh, εκείνης της περιοχής που είναι ιδεή. Λοιπόν, άλλο σημείο που μπορεί να α, καλύπτει τις α, γειτονιές Αγίας Σοφιά, α, α, 40 μάρτυρες, α, Άγιος Αθανάσιος και να είναι κάπου επάνω στην οδό Προύσης, στον πρώην περιφερειακό δρόμο, α, κάπου εκεί κοντά στο στρατόπεδο Παπαλουκά. Έτσι, έτσι περίπου α, μπορούμε να καλύψουμε όλη την πόλη με πέντε, μου είπε, μπορεί και έξι τέτοιες μονάδες α, υγείας. Λοιπόν, όταν θα έρθει θα του υποδείξω εγώ α, τα σημεία και ποιες περιοχές μπορεί να α, περιλαμβάνουν και από εκεί και πέρα θα α, ασφαλώς θα, θα ψάξουν να βρούνε α, σε ποιες αίθουσες, σε ποια κτίρια α, θα μπορέσουν να στεγάσουν αυτές τις τομεακές μονάδες υγείας. Μου ρώτησε αν έχει ο Δήμος κτίρια για να στεγαστούν αυτές οι μονάδες. Δυστυχώς δεν έχει ο Δήμος κτίρια για να στεγάσει τέτοιες μονάδες.